Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Αρχίζουμε μία σειρά εκπομπών εδώ από το φιλόξενο κανάλι της 4Ε με τον τίτλο «Εχμές». Και καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω με όλη την καρδιά μου το κανάλι της 4Ε, ένα κανάλι που έχει διασωθεί στη σοβαρότητα και στην εγκυρότητα που το διακρίνει, έχει διασωθεί από τη λέλαπα που έχει κατακλείσει τα τελευταία χρόνια τα μαζικά μέσα ενημέρωσης και γενικότερα την ελληνική τηλεόραση που έχει γίνει πηγή ουσιαστικά πηγή όχι ανυψώσεως του πνευματικού επίπεδου του τηλεθεατή αλλά πηγή διαφθοράς και πηγή κατακλείσεως και πηγή θα έλεγα καταρακώσεως κάθε έννοια του κοινωνικού εστού του ελληνικού λαού. Ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν με όλη την καρδιά μου το φιλόξενο κανάλι της 4 ε την εξέρετη αδελφότητα της Λιδίας της Φιλιππισίας, η οποία, αδελφότητα η οποία έχει τιμήσει την πρώτη χριστιανή, την πρώτη γυναίκα που βαπτίστηκε χριστιανή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, τη Λιδία τη Φιλιππισία, με έναν υπέροχο ναό τον οποίον επισκέφτηκα και ειλικρινά έμεινα έκθαμβος από τις αγιογραφίες που κοσμούνε αυτόν τον ναό που είναι ίσως οι μοναδικές και ξεχωρίζουν, διότι έχω επισκεφτεί πολλού ναού σε όλη την ελληνική επικράτεια και εκτό ελληνική επικράτεια. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστε οι αγιογραφίε και αξίζει κανεί, αν έχει τη δυνατότητα, να επισκεφτεί στην Ασπροβάλτα και να δει αυτόν τον εξαίρετο ναό προ τιμή τη Λιδία τη τη Αγία λυδία τη Φιλιππισία. Και αν δεν κάνω λάθο, είναι ο μοναδικό ναό, και αυτό βέβαια είναι κάτι που με ξενίζει προς τιμή της πρώτης γυναίκας που βαπτίστηκε χριστιανή στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Επίσης ήθελα να ευχαριστήσω τον εξαίρετο γέροντα, τον Θεόφιλο Ζησόπουλο, ο οποίος είναι η ψυχή, θα έλεγα, που κρατάει όρθιο αυτό το κανάλι, ένα κανάλι το οποίο σήμερα μας φιλοξενεί και σήμερα αρχίζουμε τις εκπομπές μας, μία σειρά εκπομπών με τον τίτλο «Εχμές». Στι εκπομπέ αυτέ, αγαπητοί τηλεθεατέ, θα έχετε την ευκαιρία, θα έχετε το προνόμιο μέσα ακριβώ από το κανάλι τη 4Ε να βλέπετε ουσιαστικά και να ακούτε βέβαια πράγματα τα οποία δεν θα μπορείτε να τα δείτε πουθενά αλλού σε κανένα άλλο ελληνικό κανάλι. Έχουμε τη δυνατότητα της αποκλειστικότητας, της μοναδικότητας και τη δυνατότητα να αποκαλύπτουμε θέματα τα οποία ή τα ξέρουν τα άλλα κανάλια και δεν τα δίνουν κανένα ενδιαφέρον να τα προβάλλουν ή τα αγνοούν παρόλη τη σοβαρότητα και τη σημαντικότητα που έχουν σήμερα και για την ελληνική κοινωνία και γενικότερα για τον ελληνισμό. Και μια και ανέφερα αγαπητοί φίλοι ελληνική κοινωνία είναι θλιβερό το φαινόμενο το οποίο έχει περάσει πλέον στο πετσί μας τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, ένας ασταμάτητος βομβαρδισμός της ελληνικής κοινωνίας από παντού, με κύριο στόχο και σκοπό να διαραγεί πλήρως ο κοινωνικός ιστός, αυτό που ανέφερα και πιο πριν, ο συνεκτικός κρίκος που κρατούσε αυτήν την κοινωνία και ήταν μία φωτεινή κοινωνία, παρόλε τις δυσκολίες επιβιώσεως που είχε σε όλη της την ιστορία, ήταν ένα φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Είναι ένα θέμα βέβαια το οποίο χρειάζεται πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι όμως το σημαντικότερο στοιχείο ίσως σήμερα που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει. Και το στοιχείο αυτό είναι ακριβώς αγαπητοί φίλοι η διαραγή του κοινωνικού ιστού της ελληνικής κοινωνίας. Δεν θα πω ότι υπήρχε κάποιο σχέδιο ή κάποια συνωμοσία όπως προσπαθούν κάποιοι και συχνά να εκμεταλλευτούν την συνωμοσιολογία για να προβάλλουν ίσως κάποια ιδιωτελή και σε αυτή την περίπτωση συμφέροντα. Εγώ θα αναφερθώ στην πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι δυστυχώς ότι η ελληνική οικογένεια τα τελευταία χρόνια έχει διαραγεί, έχει υποστεί αλλεπάλληλα οδυνηρά χτυπήματα με αποτέλεσμα αγαπητοί φίλοι να έχουμε σήμερα το θλιβερό φαινόμενο το πιο υγιές κύτταρο, η πιο το πιο υγιές στοιχείο της ελληνικής κοινωνίας, ένα στοιχείο το οποίο το θαυμάζανε πολύ ξένοι όταν επισκέφτονταν την Ελλάδα τη δεκαετία του 60 ακόμα και τη δεκαετία του 70, όταν ήδη στην Ευρώπη είχε διαραγεί, είχε ήδη αρχίσει η καταστροφή της οικογένειας, εμείς ακόμα κρατούσαμε αυτό το στοιχείο και δυστυχώς κοινωνία χωρίς οικογένεια δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτό είναι μία ούτω ή άλλω πραγματικότητα την οποία πρέπει να την δεχτούμε. Δυστυχώ λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, εξαιτία αυτού του ανελαίτου βομβαρδισμού, τον οποίον έχει δεχθεί από παντού ο ελληνικό λαό τα τελευταία χρόνια, ένα πνευματικό βομβαρδισμός ο οποίο είχε σαν στόχο και κατάφερε, και το λέω δυστυχώ και με μεγάλη μου λύπη, κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να καταστρέψει αυτό που όπως είπα και πριν ήταν ό,τι πολύτιμότερο είχε να προβάλλει η ελληνική κοινωνία, το θεσμό της οικογένειας. Βέβαια,